Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρωτοστάλτη, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Κύριε Γιατρά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Πρωτοστάλτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιατρά. Πρωτού μπούμε στη συζήτηση με τον κύριο Γιατρά, κύριε Υπουργέ, θέλω έτσι δύο πραγματάκια να θέσω υπόψη σας για να μπούμε στην κουβέντα μας. Βλέπω μια μικρή παρατήρηση ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και εδώ εξαιρείται η Ιταλική, γιατί υπάρχει μια καλή συγκυρία για την Ιταλία και είναι ο Μάριο Ντράγκη, τον οποίο υποστηρίζουν όλα τα κόμματα της κοινοβουλευτικής τάξης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, βλέπω κύριε Γεωργιάδη, διαπιστώνω ότι είναι ο λίγον ανίσχυρες, ανήμπορες μπροστά στον ανορθολογισμό, ο οποίος έχει ποικιλία αφορμών. Άλλωστε είναι το εκ Θεού που λέμε, ότι ο κορονοϊός είναι θέλημα Θεού, μπορεί να σε σκοτώσει, μπορεί να σε κρατήσει τη ζωή. Βλέπε η περίπτωση του κυρίου ηθοποιού. Άλλοι ξεκινούν τον ανορθολογισμό από το επίπεδο της ελευθερίας τους που δεν θέλουν να περιορίζεται κλπ. Όμως καταλήγουμε στο ότι υπάρχει αμηχανία σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και της δικής μας συμπεριλαμβανομένης. Τι λέτε? Δεν συμφωνώ με τον όρο που βάζετε και το σάλετε καθόλου. Ευτυχώς εμείς... Ο όρος ποιος είναι, η αμηχανία, ο ανορθολογισμός πιο απ' όλα. Ευτυχώς εμείς στις δυτικές κοινωνίες έχουμε κάποιες δημοκρατικές ευαισθησίες και κάποιον τρόπο που χειριζόμαστε τα πράγματα που λέγεται αντιπροσωπευτικότητα. Σε αυτόν τον τρόπο σεβαστές γίνονται και οι μειοψηφίες, όχι μόνο οι πλειοψηφίες. Αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά από τα τυραννικά καθεστώτα. Που δίνεται να καταπιέζουν την πλειοψηφία όμως. Άρα είναι λογικό οι κυβερνήσεις στον δυτικό κόσμο να λαμβάνουν πάντα υπόψη τους και τα δικαιώματα και τις αντιδράσεις όλων των πολιτών τους. Ακόμα και των πιο ανορθολογιστών. Σύμφωνοι, μόνο που όταν οι ανορθολογιστές που είναι λιγότεροι. Εγώ δεν ονειρεύτηκα να γίνω τύρανο, να με ειλικρινήσω. Δεν καμία αντίρρηση. Εγώ είπα να είμαι εκλεγμένος δημοκρατικό εκπρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη πάντα όλους τους πολιτικούς. Μόνο που όταν οι λιγότεροι ανορθολογιστές καταπιέζουν τους πολλούς ορθολογιστές, εκεί δεν υπάρχει μια ανισορροπία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στις δημοκρατίες. Έχει επισημανθεί από τους αρχαίους χρόνους, ακόμα και από τον Αριστοτέλη. Είναι μία από τις αδυναμίες της. Έχουμε όμως όλοι κάνει μία συμφωνία ότι τελικά τα προτερήματα της δημοκρατίας είναι πολύ περισσότερα από τα ελαττώματά της. Πάντως σε κάθε περίπτωση. Κράτος του δυτικού κόσμου που θα πει μία κυβέρνηση αδιαφορώ παντελώς και για τα δικαιώματα και ό,τι τη λέει το 30-35% του πληθυσμού μου, ούτε υπάρχει, ούτε και μπορεί, ούτε και πρέπει να υπάρξει. Πολύ ωραία. Άριστα. Τούτων δοθέντων συνεχίζουμε την πορεία μας. Όποιος δεν μπορεί να χειρουργηθεί θα περιμένει να χειρουργηθεί αργότερα, αν δεν είναι επίγουσα η περίπτωσή του, γιατί θα χειρουργηθεί και μάλλον το προσωπικό θα διατεθεί για να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό σε συμπολίτες μας που θα μπορούσαν να εμβολιαστούν αλλά δεν εμβολιάζονται. Δεν θέλω να πω και ούτω καθεξής. Άρα συνεχίζουμε. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η συμπεριφορά των συμπολιτών μας, όχι στον COVID, τα πάντα επηρεάζει και τη δική μας ζωή. Αναλαμβάνω, υπάρχουν καθεστώτα, δεν αναφέρω κράτος, δεν θέλω να φανεί ότι θέλω να θίξω κάποιο κράτος, που εφαρμόσουν μέχρι και social ranking μέσα στο κινητό και που δίνουν μισθό ή δικαιώματα στους πολίτες τους αναλόγως του σκορ που φτάνουν στο κινητό τους ως προς την κοινωνική τους συμμόρφωση και την υπεύθυνη τους συμπεριφορά κατά τον τρόπο που ορίζει έκαστο κράτος. Εμείς στην Ευρώπη, επαναλαμβάνω αυτό, μια και το συζητάμε, θα πάω στις Βρυξέλλες σήμερα. Ένα από αυτά που συζητάμε είναι η διαχείριση διαδικτύου και των υπηρεσιών του. Στην Ευρώπη δεν το θέλουμε. Το θεωρούμε εφιάλτη. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι η κουβέντα μπορεί να γίνει μόνο σε μέτρα επιβολής. Διότι αυτό δεν είναι τόσο πολύ. Άρα, ο κορονοϊός θα συνεχίζεται για πολλά έτη και ενδεχομένως, όπως έλεγε και ο κ. Βασιλακόπουλος, αν δεν βρεθεί ένα σούπερ εμβόλιο, μπορεί να κάνουμε και δύο φορές εμβολιασμό το χρόνο. Ανά εξάμηνο. Να συνεχίζουμε τη ζωή μας κανονικά. Λίγο μέτρα, λίγο μέσα, λίγο έξω. Εγώ προσωπικά θα κάνω το εμβόλιο όσες φορές μου λέει γιατί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν μου πούνε ότι θα το κάνω δύο φορές το χρόνο, θα το κάνω δύο φορές το χρόνο. Είμαι από την ομάδα εκείνη των ανθρώπων το 2013 που κατάλαβε την γρήπη, κάνω κάθε χρόνο το εμβόλιο. Και θα ασκούμε πίεση στους 60+ που έχουν εμβολιαστεί δύο φορές να πάνε να κάνουν το τρίτο τους εμβόλιο, αφήνοντας ελεύθερους τους 60+ να μην εμβολιάζονται όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Δεν τους αφήνουμε εντελώς ελεύθερους. Έχουμε πάρει μια σειρά μέτρων, όπου και 60+ αλλά και κάτω των 60 οι ανεμβολίαστοι,
δεν μπορούν να συμμετάχουν σε μια σειρά κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ούτε τους ενδιαφέρει. Και από ό,τι δηλώνει, δεν του ενδιαφέρει καν. Άρα τι προτείνει να του δίνουμε. Όχι, δεν είπα. Εγώ δεν κυβερνώ, κύριε Γεωργιάδη, και, και δεν θέλω να κατηγορηθώ και για αυταρχισμό. Το έχω φάει μια φορά την κατηγορία. Δεν κυβερνώ, είναι ωραίο να το λέτε. Όταν όμως διαρκώς λέτε γιατί δεν του το επιβάλλουμε, μετά δεν μπορείτε να πείτε δεν κυβερνώ. Δεν γίνεται και τα δύο. Όχι, απλώς με εντυπωσιάζει η πίεση που ασκείται. Με αλφαγιώτα, με εντυπωσιάζει. Και πρόταση. Σωστά, σωστά. Την έχω διατυπώσει την πρόταση και διατυπώνεται και από πολλούς πολίτες να χρεώνονται τα νοσήλια τους. Είναι μια άποψη που την έχω ακούσει και εφαρμόζει ήδη σε μια χώρα στον κόσμο, στη Σιγκαπούρη. Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ως Υπουργός Υγείας, είμαι αυτός ο οποίος με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πέτυχα την συνολική κάλυψη της πρόσβασης του πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας. Στην φιλοσοφία την δική μου δεν μπορώ να σκεφτώ. Ότι θα λέγαμε σε κάποιον που χρειάζεται ιατρική νοσηλεία, δεν την παρέχω γιατί δεν έχει λεφτά. Άρα είναι πολύ δύσκολη η απόφαση που λέτε. Παρά τα αυτά, δέχομαι ότι έχει ηθικά διλήμματα μεγάλα να δημιουργήσει πανδημία. Ναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό και το κλίμα. Πάντως δεν είναι μια εύκολη απόφαση αυτή. Καμία αντίρρηση. Πάντως αντιλαμβάνεστε. Ναι, πάντως εύκολα ασκείται με αλφαγιώτα, όχι ως κυβέρνηση εψιλών, ασκείται πίεση στους 60 πλάς να κάνουν τον τρίτο εμβολιασμό που έτσι και αλλιώς θα το κάνουν. Γιατί έχουν κάνει τους δύο προηγούμενους. Αυτό με. Ξέρετε, φαίνεται ότι οι πολλοί να είναι πιο ευάλωτοι από τους λίγους. Οι 60 πλάς που έχουν κάνει το εμβόλιο. Ναι. Νομίζω εύκολα και φαίνεται κατά ραντεβού αυτό θα κάνουν και την τρίτη δόση. Γιατί έχοντας κάνει το εμβόλιο, έχουν καταλάβει δεν είναι τίποτα που αξίζει τον κόπο να το φοβάσαι. Οι παρενέργειες είναι ασήμαντες ως μηδενικές. Και για να έχουν πάντα όμως να κάνουν τις πρώτες δύο δόσεις, έχουν καταλάβει την αξία του εμβολίου. Δεν βλέπω γιατί είναι δύσκολο για κάποιον που έχει κάνει ήδη το εμβόλιο να κάνει την τρίτη δόση. Αντίθετα, για κάποιον που δεν έχει κάνει καθόλου το εμβόλιο, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό του δημιουργεί ψυχικό άγχος για διαφόρους λόγους. Προσέξτε, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Εγώ θεωρώ όλα τα επιχειρήματα των αρνητών του εμβολίου τελείως παράλογα. Έως και κομικά ορισμένα από αυτά, έως το ωραίο του γελίου. Όμως, από την άλλη, δεν είμαι διαρρεθμένος ούτε να ασκήσω βία, ούτε να ασκήσω αυταρχισμό προς αυτούς τους ανθρώπους που είναι συμπολίτες μου και αυτοί. Ωραία. Η περίπτωση της Ιταλίας δεν ξεχωρίζει, κύριε Γεωργιάδη, με ποιο δεδομένο, ότι όλοι στηρίζουν Τράγκη. Με αυτή την έννοια, Ιταλία, καταλαβαίνω τι άλλου σημαίνει να, οι κυβερνήσεις να είναι αδύναμες, το αντιλαμβάνομαι μπροστά στον ανορθολογισμό. Στην Ιταλία συνέβη κάτι ιδιαίτερο. Ξεκίνησαν με τον Μπέργαμο. Ξεκινώντας με τον Μπέργαμο, είχε η κοινωνία τους με ένα πολύ τραυματικό επεισόδιο. Τα θυμόμαστε όλοι, μην τα ξαναπούμε. Αυτό σόκαρε προφανώς την κοινωνία και επειδή και έχουν και ένα πρωθυπουργό κοινής αποδοχής, πράγματι η κοινωνία τους εισπυρώθηκε πίσω από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Προσέξτε όμως, με όλα τα συνδικάτα υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού, πού έχει στα αλήθεια νομοθετήσει ο Ντράγκη υποχρεωτικό εμβολιασμό? Μόνο στους υγειονομικούς. Σε κανέναν άλλον. Και τι, σε ποσοστό εμβολιασμού είναι περίπου 85%. Είναι αρκετά πιο πάνω από εμάς δηλαδή. Άρα έχει και πιο εύκολο, γιατί το υπόλοιπο κομμάτι που μένει είναι μικρό, άρα είναι πιο εύκολο να το διαχειριστείς. Παρά τα αυτά, ούτε στην Ιταλία, με όλα τα συνδικάτα υπέρ, με τον Μπέργαμο και με όλα τα κόμματα υπέρ, δεν έχει μπορέσει ο Ντράγκη να πάει σε υποχρεωτικό γενικό εμβολιασμό. Τον υποχρεωτικό γενικό εμβολιασμό τον ανακοίνωσε πρώτη χώρα η Αυστρία. Είπε ότι θα ισχύσει από τον Φεβρουάριο μήνα. Η Αυστρία σήμερα που μιλάμε είναι σε γενικό lockdown. Φαντάζομαι ότι έχουν φτάσει σε αυτή την απόφαση του γενικού lockdown διότι θέλουν να διασώσουν την περίοδο του σκι που σε αυτό ξεκινά παραδοσιακά κατά τις 10 Δεκεμβρίου. Άρα θέλουν να μην χάσουν αυτή την περίοδο και γι' αυτό πήραν αυτή την απόφαση. Και έχει ανακοινώσει η κυβέρνησή του ότι θα έχει υποχρεωτικό εμβολιασμό από το Φεβρουάριο. Αποτέλεσμα αυτή τη ανακοίνωση, όπως ξέρετε, τεράστιες διαδηλώσεις και φασαρίες και την περασμένη εβδομάδα στην Βιέννη. Και μένει να δούμε αν τελικά αυτό θα ισχύσει. Σωστό. Έχω προβάλλει να εφαρμοστεί. Λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης στο Ρέδο Θάλαμο. Και δύο ερωτήσεις από το κοινό, κύριε Γεωργιάδη, για να τιμήσουμε τους φίλους που μας ακούν. Δύο συνδυαστικές ερωτήσεις. Αν έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ η ελαστικότητά σας προς ανεμβολίες τους, ένα ως προς την κυβέρνηση, αυτό εννοεί ο 9-17, και ένα άλλο μήνυμα που λέει ποιο είναι, έχει μεγαλύτερο κόστος πολιτικό, η υποχρεωτικότητα ή η νεκρή έξω από τις ΜΕΘ. Κάνουμε την ίδια συζήτηση και γυρνάμε πίσω από την ώρα μας. Επαναλαμβάνω, δείξτε μου μία χώρα της Ευρώπης που έχει πάρει τα μέτρα που λέτε. Μία. Αντικυβέρνηση ο Τάκη είναι άτολμη, που λέτε εσείς. Και το κάνει για λόγους πολιτικού κόστους.
Δείξε μου μία κυβέρνηση στην Ευρώπη. Σας είπα μία, διαλέξε μία χώρα που έχει ακολουθήσει μία συγκλονιστικά διαφορετική πολιτική. Ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό που πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να αντιληφθούμε είναι ότι υπάρχουν άλλες κοινωνίες. Ναι, 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 καμία αντίρρηση. Σε δημοκρατίες είμαστε, αλλά έχουμε άλλες κοινωνίες. Αντίθετα, μπορώ να σας πω ότι έχουμε μία χώρα στην Ευρώπη που έχει κάνει γενικό lockdown, την Αυστρία. Άλλη μία που είχε κάνει πριν από 20 μέρες γενικό lockdown, την Λετωνία. Και έχουμε και την Ολλανδία που έχει κάνει μερικό γενικό lockdown από τις 8 το βράδυ. Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν έχουμε κάνει γενικό lockdown και δεν έχουμε πειράξει εμβολιασμένους. Τηρώντας την αρχή που πάμε από την αρχή. Γιατί δεν βλέπετε αυτό και θέλετε να δείτε το άλλο. Προχωρούμε. Ο κύριος Τάσος γιατράς, επιχειρηματίας από την Πάτρα, εκπροσωπεί μια κίνηση επαγγελματίων στην εστίαση που έχει συγκροτηθεί στην περιφέρεια. Κύριε γιατρά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και πάλι. Ο κύριος Υπουργός έχει βάλει τα ακουστικά του. Ωραία. Λοιπόν, έχω τα αιτήματά σας από την τελευταία απεργία. Πείτε το πρώτο και να μπούμε στην κουβέντα εσείς. Ορίστε, διατυπώστε το. Να την πούμε κινητοποίηση, γιατί νομίζω ότι η απεργία σαν ένα επαγγελματικό κλάδο όπως η εστίαση δεν μας ταιριάζει. Δεν έχουμε ούτε συνηθίσει. Ήταν και πρωτόγνωρη και η καθολικότητα της προηγούμενης Τρίτης και ως συνολικό κλείσιμο σε όλη την Ελλάδα. Οπότε το απεργία νομίζω δεν ταιριάζει καν στον κλάδο το δικό μας. Ήταν ένα οδυνηρό κλείσιμο, το οποίο έστειλε και ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Για να μπορέσουμε να είμαστε και ουσιαστικοί ως προς τη συζήτηση, θεωρώ ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι κανένα οργανωμένο κράτος, όσο δυνατό οικονομικά και να είναι, δεν θα μπορούσε να καλύψει όποια στο σύνολο της ζημιάς της εστίασης. Δεν έχει συμβεί σε κανένα κράτος στην Ευρώπη. Κανένα κράτος δεν μπορούσε να καλύψει στο σύνολο της ζημιάς. Άρα, από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα, που βιώνουμε το τέταρτο κύμα της πανδημίας αυτής, έχει καλυφθεί από το ελληνικό κράτος με τους πόρους που μπόρεσε να διαθέσει ένα μέρος της ζημιάς. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το μέρος της ζημιάς δεν καλύφθηκε σε όλους και ότι τα οριζόντια μέτρα τα οποία πάρθηκαν από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τον Απρίλιο του 2021, γιατί από εκεί και πέρα σταματήσαμε να έχουμε στήριξη οικονομική, κάλυψαν μόνο ένα μέρος και όχι για όλη την εστίαση, για όσους έχουν πληγεί. Γιατί είχαμε και κάποιους οι οποίοι, με αφορμή την πανδημία, είχαν και αύξηση του τζίρου. Αυτή μια πρώτη τοποθέτηση. Ένα τα θέματα. Ένα και απάντηση. Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη. Καταρχάς, χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι κανένα κράτος δεν κάλυπτε το σύνολο της ζημίας. Καθώς αυτό δεν θα μπορούσε και να γίνει. Έχει όμως αυτό το κράτος που είμαστε η Ελλάδα καλύψει αναλογικά μεγαλύτερο μέρος της ζημίας από τα περισσότερα κράτη στην Ευρώπη? Όλοι οι ευρωπαϊκοί δείκτες, μα όλοι, λένε ναι. Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε περίπου 43 δισεκατομμύρια, αναλογικά το τρίτο στον κόσμο με το ΑΕΠ της πακέτο μέτρων στήριξης της μικρομεσαίας επιχείρησης. Από αυτό το πακέτο μέτρων τα 2.326 εκατομμύρια πήγαν στον κλάδο της εστίασης, δηλαδή 87.000 επιχειρήσεις εστίασης μοιράστηκαν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Επειδή μιλάγαμε πριν για την Αυστρία, αυτό το βράδυ είχα μια μακρά συζήτηση με έναν φίλο μου στην Αυστρία για να καταλάβω τα μέτρα που έλεγε η Αυστρία. Εκεί πάνω σχάτη τα εστιατόρια πήραν μηδέν. Μηδέν. Ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν, άρα. Έκλεισαν πόσο καιρό? Έκλεισαν όσο και εμείς και περισσότερο. Και ξανακλείσαν τώρα. Μηδέν. Του είπαν μηδέν. Όποιος αντέξει, άντεξει. Αυτό λέει η Αυστρία. Το λέει επειδή κάνουμε σύγκριση Ευρώπης. Λοιπόν, άρα. Έχουμε μια κυβέρνηση εδώ αδιάφορη στα προβλήματα των κλάδων, των εστιατόρων ή των άλλων κλάδων, εγώ δεν ξεχωρίζω, η οποία χρειαζόταν την κινητοποίηση της περασμένης Τρίτης για να ακούσει ότι οι εστιατόρες ανησυχούν για το μέλλον τους. Προσωπικά θεωρώ πως όχι. Ήταν κατά τη γνώμη μια συναισθηματική αντίδραση. Σέβομαι πάντα τους ανθρώπους, να μάθουν τις δημοκρατικές ελευθερίες για να μπορεί να κάνει και αυτό το πράγμα που θέλει. Αλλά όμως ένα θέμα, ο κύριος γιατράς. Ποιοι έμειναν απ' έξω, κύριε γιατρά? Δεν είπα σε αυτό. Να το πει ο γιατράς μετά. Ναι. Ποιοι έμειναν απ' έξω, κύριε γιατρά? Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκε σε νούμερο ο κ. Γεωργιάδης και καλό είναι να τα απαντήσουμε, γιατί τα δισεκατομμύρια ωραία ακούγονται, αλλά πώς μεταφράζονται? Θα πω μόνο το εξής χαρακτηριστικό, ότι η απώλεια της εστίασης μόνο για το 2020 είναι περισσότερο από τη συνολική ενίσχυση που έχει δοθεί και για το 2020 και για το 2021. Είναι κοντά στα 2,5 δις, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση η εστίαση βιώνει τώρα το τέταρτο κύμα της πανδημίας. Όχι, όχι. Ποιοι δεν καλύφθηκαν έως τώρα, κύριε γιατρά? Να μην αφήνουμε κενά. Είπατε κάτι προηγουμένως. Κάντε τα σύντομα για να μπορεί να απαντάει. Μην χανόμαστε. Ποιοι δεν καλύφθηκαν? Θα σας πω το εξής. Από το πρόγραμμα της επανεκκίνησης, το 7% καλύφθηκαν οι 3 στους 8. Στο δε πρόγραμμα παγίων, 1 στους 8. Κύριε Υπουργέ. Για να μπει στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ,
της επανεκκίνησης έπρεπε να αποδείξει ότι είχες μείωση τζίρου 30%. Αυτό μπορούσαν να το αποδείξουν από τις 87.000 επιχειρήσεις, λιγότερες από 25. Γιατί μπήκε το 30%, η αρχική μας πρόταση ήμασταν 20% για να είμαι ακριβής, η Ευρώπη μας υποχρέωσε να πούμε στο 30%. Τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι κύριε όλα σας τα μέτρα έχουν ως κατόφλη μείωση τζίρου 20%. Το λέω για να απαντήσω και στο προηγούμενο. Το 20% θεωρήθηκε από όλους μας από την αρχή μια λογική ζημία για μια επιχείρηση εν μέσω αυτής της πανδημίας. Άλλωστε, μια επιχείρηση μπορεί να έχει 20% συμπλήν από έτος σε έτος χωρίς πανδημία. Άρα λοιπόν, τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 20% ήταν το κατόφλι που βάλατε σε όλα τα μέτρα. Επιστρεπτές, προκαταβολές κλπ. Τα λεφτά που έχουμε δώσει για τις επιχειρήσεις που έχουν 20% μείωση τζίρου δεν είναι τουλάχιστον 10%. Δηλαδή, η αναστολή των εργαζομένων, επιδότηση του ενοικίου, επιστρεπτές προκαταβολές κτλ. Ήταν προφανώς αρκετά πάνω από 10. Άρα σου είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 20 που ήταν το κατόφλι σου, συν πλας 10 που έχει πάρει ο καθένας τους, πάει 30 πλας. Άρα αυτοί που μείναν απ' έξω, κύριε Ποτοσάλτε, είναι αυτοί που κάνουν λιγότερο από 30% μείωση τζίρου, και για αυτούς που ήταν μεταξύ του 20 και του 30 είχαν λάβει ένα μεγάλο ήδη ποσό στήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επαναλαμβάνω, για να παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα ότι πλούτησαν στο διάστημα της πανδημίας εστίασης, ούτε είπα ότι τους κάναμε καμία χάρη. Υποχρέωσή μας ήταν ως υπεύθυνη κυβέρνηση να βρούμε λύση σε ένα σύνδετο πρόβλημα. Το ερώτημα είναι, βρήκαμε? Εγώ ισχύει ότι βρήκαμε. Και θέλω να πω στον κύριο γιατρά, γιατί εγώ έχω και καλή μνήμη. Ένα χρόνο πριν η θεσμική του εκπρόσωπη, δεν θυμάμαι ο κύριος γιατρά, πάντως είχε σεβέ σίγουρα, εγώ τον κύριο Καβαθάτη τον έχω ακούσει και κατηδίαν και σε συνεντεύξεις πολλές φορές να το λέει, ότι το 2021 θα κλείνανε χιλιάδες εστιατόρια. Δεν κλείσανε, είναι η απάντηση. Κύριε γιατρά. Άρα κρατάμε την αποδοχή του Υπουργού ότι το πρόγραμμα της επανεκκίνησης από τους 8 μπόρεσε να καλύψει μόνο. Όχι, μπόρεσε το πρόγραμμα, είπα. Η εστίαση, αυτοί που δεν μπήκανε, είχαν λιγότερο από 30% μείωση τζίρου, και αυτοί που ήταν 20 με 30 είχαν πάρει πάνω από 10% του τζίρου ήδη ενίσχυση. Το ίδιο λέμε. Εντάξει, εάν δεν έχεις μείωση τζίρου, δεν έπρεπε να πάρεις τα λεφτά, κύριε γιατρά, γιατί αυτά φεύγουν από άλλους. Μην είστε υπερβολικός. Εκτός αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Κύριε γιατρά, να το διατυπώσω εγώ. Αν είναι, εγώ να βάλω μια προϋπόθεση για όλα αυτά, αρκεί να είναι ειλικρινή και οι δύο πλευρές. Ειλικρινής και οι δύο πλευρές. Αν δηλαδή η μείωση του τζίρου είναι το παράπονο, εκείνο ο οποίος δεν έκοβε απόδειξη, δεν θα το τρέξουμε εμείς να πληρώσουμε το μαύρο χρήμα. Όχι, έτσι δεν είναι. Δεν μιλάμε για μαύρο χρήμα. Δεν μιλάμε για μαύρο χρήμα. Μιλάμε για τζίρους οι οποίοι είναι δηλωμένοι και για το αν είχαν 30% ή όχι. Μα αν ήταν δηλωμένος ο τζίρος κανονικός, θα τα έπαιρνε τα λεφτά. Αυτό λέει, αυτό μας είπε τώρα. Δεν προκύπτει αυτό. Η καραντίνα του μηνός 20 ήταν 4,5 μήνες. Ήταν δηλαδή το 40% του ωφέλιμου χρόνου. Μία επιχείρηση που έκοβε όλες τις αποδείξεις, με αναλαμβάνω, και που είχε φυσιολογική ροή τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή είχε την ίδια κίνηση ή και λιγότερη στους υπολοιπόμενους μήνες 7,5 που ήταν ανοιχτή, είναι αδικαιολόγητο να μην έχει μείον 30. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, είναι το πολύ απλά. Κύριε Γεωργιάδη, αν και είπατε πριν ότι έχετε τη ισχυρή μνήμη, επειδή το έχουμε αναλύσει το θέμα και είστε κατευθείαν μαζί σε τηλεδιασκέψεις, σας εξηγήσαμε ότι η επιλογή του να πιάσετε τον τζίρο από την αρχή του χρόνου ή να εξαιρέσετε τα υποκαταστήματα οδήγησε σε στρέβλωση, γιατί άνθρωποι οι οποίοι με αφορμή την πανδημία είχαν μείωση τζίρου πάνω από 40%, το πρώτο τρίμηνο του 20 πριν την πανδημία τους δημιούργησε στρέβλωση, γιατί είχαν αύξηση σε αυτό το διάστημα ευνοώντας και επενδύοντας τη δουλειά τους. Ναι, αλλά το φορολογικό έτος είναι έτος. Δεν σπάει στη μέση. Σε ετήσια βάση κρίνεται. Δεν έγινε το ίδιο στα πάγια. Ένα πρόγραμμα το οποίο κάλυψε 1 στους 8. Τα πάγια ήταν χρήματα. Τώρα αλλάζουμε πεδίο. Μισό λεπτό. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τα πάγια ήταν χρήματα του προϋπολογισμού. Δικά μας. Που τα μοιράμε με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Το ΕΣΠΑ πηγαίνει με τους κανόνες της Ευρώπης. Αν πας να πεις έναν Ευρωπαίο, θέλω να σπάσω το χρόνο, δεν καταλαβαίνει τι του λες. Σε κοιτάει σαν Κινέζος. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορείτε στη ζωή να τα έχετε όλα. Δεν γίνεται. Σε κάθε περίπτωση πάντως μένει κόσμος έξω από ενισχύσεις. Έμεινε κόσμος που πήγε καλά, είναι η απάντηση. Αυτός που πήγε καλά έμεινε έξω. Υπήρξαν οριακές αδικίες, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής εδώ. Ναι, είναι η απάντηση.
Γιατί δυστυχώς, και εκεί θα συμφωνήσουμε, ένα χαρακτηριστικό των οριζόντιων μέτρων είναι ότι αυτοί που είναι σε οριακές περιπτώσεις μείναν έξω. Παραδείγματος χάρη, ένα εστιατόριο που πήγε από Θεσσαλονίκη, που δεν πέτυχε το μείον 30, γιατί μπροστά στο μαγαζί το 19 ξεκίνησαν τα έργα του μετρό, αυτό του έριξε το τζίρο του 19, γιατί γίνονταν εργασίες μπροστά και δεν μπόρεσε να μπει στη μείωση του τζίρου. Και αυτός πραγματικά ο ίδιος και όλα τα άκοβε και ειλικρινής ήταν. Δυστυχώς είναι αδύνατο να σχεδιάσει ένα μέτρο που να αφορά τους πάντες και να πιάνει και τις εξαιρέσεις. Δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Να ρωτήσω λοιπόν ότι επειδή. Θα από το ρωτήσετε αφού κάνω το διάλειμμα. Κύριε Γιατρά, κρατήστε το, παρακαλώ. Κύριε Γιατρά, κρατήστε το, θα κάνω διάλειμμα. Αλλά πάντως η ιδέα ότι η κυβέρνηση αυτή σας έχει αδικήσει ή δεν έχει ενδιαφερθεί για την εστίαση, με συγχωρείτε, είναι έξω φρενών. Θα απαντήσετε αμέσως μετά το διάλειμμα. Θα είστε ο πρώτος που θα μιλήσει, κύριε Γιατρά. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης στο Ρεοθάλαμο. Ο κύριος Τάσος Γιατράς, εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες εστίασης από την Πάτρα. Κύριε Γιατρά, ορίστε παρακαλώ, αρχίζετε εσείς. Λοιπόν, μιας και είχαμε μείνει στο περίφημο πρόγραμμα επανεκκίνησης των 330 εκατομμύρια, μία ερώτηση από τον υπουργό του. Έχει γίνει και πάλι η ερώτηση και είχε δεσμευτεί τότε για το Μάιο ότι θα γίνει. Απλά να το επαναλάβουμε τώρα. Σε περίπτωση και από ό,τι φαίνεται, από τη στιγμή που μόνο 25.000 επιχειρήσεις μπόρεσαν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Τα διάθετα χρήματα, τα οποία υπολογίζονται κοντά στα 100 εκατομμύρια, 80 με 100 εκατομμύρια, θα μπορέσει να γίνει ένα δεύτερος κύκλος ώστε να αυξηθεί. Δεν είναι 80 εκατομμύρια. Έχουμε πληρώσει σήμερα που μιλάμε, έχουμε πληρώσει 290 εκατομμύρια. Το πρόβλημα. Το νούμερο το οποίο αναφέρεστε είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι βάσει των 29.000 αιτήσεων. Όχι, είναι οι εγκεκριμένες αιτήσεις. 276 έχουμε εκταμιεύσει και τα υπόλοιπα 15 μένουν να πληρωθούν. Άρα λοιπόν έχουμε πληρώσει, γιατί έτσι φαίνονται σε εμάς αυτοί που έχουν εγκριθεί και πρέπει να τους τα δώσουμε. Είναι 290 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα ήταν 300 συν 50. Δηλαδή αν έφτανε πολύ πάνω. Άρα κατά βάση το πρόγραμμα αυτό έχει εξαντληθεί. Δεν έχει υπόλοιπα. Επίσης ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αποφασίσει αν θα δώσει στα κράτη-μέλη το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το προσωρινό πλαίσιο και εντός του 22. Μέχρι στιγμής το πλαίσιο, όπως ξέρετε, κλείνει 31 Δεκεμβρίου. Αυτό το δω κάπου, θα είμαι στις Βρυξέλλες και θα μάθω κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για νέα προγράμματα. Έχουμε δρόμο για να πούμε για κάτι τέτοιο. Επίσης, πρέπει να σας πω για να το ξέρετε όλοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου σε διάθεση να μοιράσει λεφτά. Σε κανένα κράτος. Αντιθέτως, είναι σε διάθεση να μαζέψει λεφτά. Κυρίως αυτό φαντάζομαι έχει να κάνει με τον πληθωρισμό, ο οποίος έχει ανέβει προς φέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την ώρα του πληθωρισμού το να μοιράζει λεφτά είναι ο κυριότερος τρόπος για να πας να γίνεις Ερντογάν. Άρα λοιπόν μην καλλιεργήσουμε προσδοκίες που δεν πρόκειται να υπάρξουν. Και ειδικότερα για εμάς που η επόμενη μας χρονιά πρέπει να είναι χρονιά που πρέπει να τα φέρουμε στα ίσα για να βγάζουμε πλεόνασμα στο 23. Έχουμε και άλλα εμείς τα δικά μας. Το πρόσθετο πρόβλημα, έτσι. Ότι μπορεί μεν πράγματι το 22 να έχουμε ακόμα ευελιξία όπως τα δημόσια οικονομικά σχόλια της Ευρώπης, η Ελλάδα όμως, χώρα που είναι σε ενισχυμένη εποπτεία και κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ακόμα, πλησιάζουμε αλλά είμαστε ακόμα κάτω. Έχει πρόσθετο λόγο να πρέπει να αποδείξει στις αγορές το 22 ότι μπορεί να συμμαζεύεται. Γενικά θέλω να το πω αυτό. Επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι ενήλικες, ζήσαμε τη χρεοκοπία της Ελλάδας 8-10. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι λαϊκίστικες επιλογές πληρώνονται στο διπλάσιο στο μέλλον. Μην καλλιεργούμε προσδοκίες που δεν υπάρχουν. Ούτε να ονειρεύονται κάποιοι θα κλείσουν τα εστιατόρια και η κυβέρνηση θα μοιράσει λεφτά. Είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτά. Λοιπόν, να σας διαβάσω και μια επιστολή που πήρα τώρα στο πορτοσάλτε.gr. Κύριε Πορτοσάλτε, ο τίτλος είναι «Έλεος με την εστίαση». Σας ακούω. Είμαι από την Πάτρα, την πόλη με τις περισσότερες καφετέρειες ανά χίλιους κατοίκους. Από την πρώτη στιγμή του COVID και των οικονομικών μέτρων πήραν χρήματα επιχειρήσεις εστίασης που είχαν ζημίες επί πενταετία. Πήραν όμως και κάποιες που είχαν κάποια κέρδη, σε καμία περίπτωση όμως τα πραγματικά. Τώρα, τι παραπάνω ζητάει η εστίαση? Έχει ληστέψει τη μεσαία τάξη με τη μη καταβολή ΦΠΑ και εισφορών επί δεκαετία και τώρα με το πρόσχημα των θέσεων εργασίας εκβίασαν την κυβέρνηση να τους δώσει χρήματα. Κακός, πολύ κακός η κυβέρνηση ενέδωσε. Μισό λεπτό, να τελειώσει την επιστολή. Όφιλε να στηρίξει μόνο τη μεταποίηση, τη βιομηχανία και την καινοτομία, άντε και το εμπόριο. Με εκτίμηση Δημήτρης Παπαδόπουλος. Καθώς διαφωνώ με το μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν μου αρέσει. Η ιδέα ότι όλη η εστίαση καταλήστεψε, ούτε αυτή μου αρέσει. Προφανώς στην Ελλάδα υπάρχει πρόβλημα φοροδιαφυγής, αν δεν είναι μόνο στην εστίαση, για να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς, είναι πιο ενδημικό φαινόμενο. Αρχίζει και περιορίζεται σύν τον χρόνο με τα μέτρα που λαμβάνουμε, αλλά είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει στην Ελλάδα, πιστεύω, από την είδηση του ελληνικού κράτους. Δεν κατηγορώ εγώ την εστίαση για κάτι τέτοιο παραπάνω από τους άλλους κλάδους, ούτε μας εκβίασε κανείς για να δώσουμε λεφτά. Η εστίαση έπαθε ζημιά.
έπρεπε να στηριχθεί, καλώς δεν δείχθηκε. Επαναλαμβάνω, οι προβλέψεις του κόμμου της εστίασης για μαζικό λουκέτο δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι προβλέψεις δικές μου ότι θα καταφέρουν και θα πάω στην απέναντι επιβεβαιώθηκαν. Η τουριστική χρονιά που έρχεται μέχρι στιγμής πηγαίνει ξύλο να χτυπήσω καλύτερα από ποτέ. Μιλάμε για προκρατήσεις συν 30, συν 40. Άρα αν όλα πάνε καλά, το 22 θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Δεν είναι η ώρα ούτε για κοινωνικούς αυτοματισμούς από τη μία, ούτε για παράλογους όμως και δικής από την άλλη. Μια απάντηση παρακαλώ και από εσάς και κλείνουμε. Ακριβώς, εντάξει, και σύμφωνα για το μήνυμα, νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου τα όσα αναφέρει. Μεταφέρει μια ιδεοληψία χρόνου για την εστίαση και στερεοτυπικές αντιλήψεις, οι οποίες δεν βοηθούν. Το ξεκαθάρισα ότι διαφωνώ, κύριε γιατρά, έτσι, να είμαστε νοημένοι. Το κατανοώ. Λοιπόν, δύο πράγματα. Καταρχήν, σε σχέση με το 2021, εν μέσω επαναλαμβάνω του τέταρτου κύματος πανδημίας, υπάρχει μια αγωνία. Το τελευταίο διάστημα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, και αφού για τους πρώτους 4 μήνες η εστίαση παρέμεινε κλειστή. Ιανουάριο μέχρι και αρχές Μαΐου η εστίαση το 2021 ήταν κλειστή. Και έχοντας όλοι, συνάδελφοί μου, την αγωνία το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Υπάρχει διάθεση στήριξης με κάποιο μέτρο, είτε έμεσα. Όσο είναι ανοιχτή η οικονομία, αυτό εννοείται για να καταλάβουμε το ερώτημα. Όσο είναι ανοιχτή η οικονομία, περαιτέρω ενισχύσεως, αυτό θέλετε. Η εστίαση λειτουργεί με περιορισμούς και θα λειτουργεί μέχρι και το Μάρτιο του 2022. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Υπουργός από το ΦΕΚ που έχει αναφέρει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιατρά. Πάντα ο Υπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιατρά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είναι απολύτως προφανές ότι ο τζίρος της εστίασης το 2021 ήταν χαμηλότερος του τζίρου της εστίασης το 2019. Ο λόγος είναι ότι είχαμε μικρότερη χρονική περίοδο. Το 19 δούλεψαν 12 μήνες, το 21 δούλεψαν μείον 5 μήνες. Άρα 6 μήνες περίπου. Ναι, άρα λέει, από την έννοια θα υπάρξει αυτή, ενίσχυση αυτό το χρονικό, για αυτήν την περίοδο με αυτά τα σχήματα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ήμουν εξαιρετικά σαφής. Σέβομαι την αγωνία τους. Όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε τον έλεγχο της πανδημίας είναι για να απαντήσουμε στην αγωνία τους. Θέλω όμως να είμαι σαφής, γιατί δεν θέλω να παρεξηγούνται αυτά που λέω. Με τους ανθρώπους κάνω πάντα έντιμους λογαριασμούς. Λεφτά για να αρχίσει να μοιράζει το κράτος σήμερα δεν έχει, άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τώρα θα πρέπει όλοι μας να πείσουμε όσο μπορούμε περισσότερο οι συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Θα πρέπει η πανδημία να ελεγχθεί. Όλοι οι μάχοι της κυβερνήσεων να κάνουμε γιορτές με ανοιχτά καταστήματα και εστίασης και λιανικής πώλησης για να μπορέσουμε να κάνουμε τον τζίρο και δουλεύουμε ώστε το 2022 να είναι η καλύτερη μας τουριστική χρονιά ever και άρα από εκεί να ωφεληθεί και η εστίαση. Έχω εγώ μια ερώτηση στον κύριο Γιατρά. Κύριε Γιατρά, δεν έχετε κλείσει έτσι? Όχι, πολύ ωραία. Βέβαια, παρακαλώ. Να κλείσουμε κάτι για τον Υπουργό. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Από το σύνολο του προσωπικού σας, πόσοι είναι οι εμβολιασμένοι και πόσοι όχι? Νομίζω ότι είναι κοντά στο γενικό πληθυσμό. Είναι πιθανώς και λίγο υψηλότερα. Δηλαδή, αν με γυμνό μάτι και βιωματικά, έτσι, γιατί εγώ δεν έχω στατιστικά για τους εργαζόμενους στην εστίαση, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να το δείτε. Μήπως πρέπει να το δείτε, δηλαδή. Νομίζω ότι η πλειοψηφία και των ιδιοκτητών. Ο ενήλικας πληθυσμός, ο εμβολιασμένος, είναι στο 73%. Υπολοιπόμαστε ένα 10% από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είμαστε πάνω από το 80% στην εστίαση και μάλιστα τα τελευταία μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν στέλνουν κόσμο στον εμβολιασμό. Το μήνυμα του εμβολιασμού είναι σαφές και από το φορέα της εστίασης. Γιατί τότε δεν είναι πολλά τα καταστήματα εκείνα τα οποία να είναι κολλημένο, να έχουν στην θύρα τους κολλημένη την ετικέτα που λέει το μαγαζί εμβολιασμένο? Γιατί θέλει το σύνολο. Δεν θα ήταν ένα σωστό να ξεγελάσει. Το κατάλαβα, είναι σύμφωνοι. Το καταλαβαίνω, ναι, το καταλαβαίνω. Είναι σαφές γιατί. Μάλιστα. Δηλαδή, έστω και ένας είναι πρόβλημα. Μάλιστα. Επειδή ο κύριος Υπουργός επανέλαβε την φράση ότι δεν υπάρχουν άλλα χρήματα και ότι το κράτος με τους πόρους που έχει μπόρεσε να τους διαθέσει, για μας το μήνυμα της προηγούμενης Τρίτης είχε μια προτεραιότητα στο να ανοίξει η συζήτηση για το πώς μπορεί να εξορθολογιστεί και με μια σειρά μέτρων που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Νομίζω ότι ο Υπουργός. Είμαι εξαιρετικά υπέρ σε αυτό. Δηλαδή, οι τομές οι οποίες μπορούν να γίνουν και να λύσουν παθογένειες χρόνων θα βοηθήσουν, γιατί είμαστε σε ένα τούνελ που αχνοφαίνεται ένα φως, αλλά το περιβάλλον το οποίο θα βγούμε μετά από αυτό το τούνελ δεν είναι ευίωνο και σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον. Θέλω να είμαι σαφής. Καταρχάς, νομίζω, κύριε Γιατρά, το επιβεβαιώ, το ξέρετε από τον κύριο Καβαθά και από την όλη τη ΕΣΕΒΕ. Εγώ δεν είμαι υπουργός που δεν με βρίσκεται. Εγώ είμαι υπουργός που με βρίσκεται όποτε θέλετε. Και υπό την έννοια αυτό παράπονο μου με την κινητοποίηση παραμένης Τρίτης είναι ότι
Να κάνει κινητοποίηση έναν υπουργό που τον παίρνει τηλέφωνο και δεν τον βρίσκει, να το καταλάβω. Να κάνει κινητοποίηση έναν υπουργό που τον παίρνει και απαντάει στο επόμενο δευτερόλεπτο, είναι λίγο υπερβολικό. Μην πα, δώσει δικό σα δικαίωμα. Είναι εσεί. Σα ευχαριστώ. Πείτε τα μαγαζιά σα, εσεί χάσατε λεφτά. Στον πληθυσμό όμω, επειδή γενικά με αυτή την κινητοποίηση ακούστηκε και την ημέρα εκείνο το πρωί από διάφορου κυβερνητικού παράγοντα ω έκπληξη, γιατί δεν περιμέναν αυτή τη συμμετοχή, την καθολικότητα, ότι είναι μια κινητοποίηση υποκινούμενη κτλ. Ούτε υποκινούμενη είναι, γιατί δεν χειραγωγείται, ούτε υποκινείται από κανένα. Ναι, ελπίζω στην καθολικότητα να μην συμπεριλαμβάνεται και εκείνο του κατασταματάρχε που δέχτηκαν απειλή να μην ανακλείσουν, έτσι. Φαντάζομαι. Όχι, δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Πολλά ακούγονται πάντως. Σας ευχαριστώ, όχι, κύριε Γιατρά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Κύριο Στάσο Γιατρά εκπροσωπεί την Εστίαση από την Πάτρα. Κύριε Υπουργέ, τελευταίο ερώτημα. Ο Σπύρος ορίστε στις 8:42. Λέει, τα άλλα κράτη δεν χρειάζεται να κάνουν καμία υποχρεωτικότητα όταν έχουν ποσοστό 85% σε εμβολιασμούς και στους άνω των 60 σχεδόν όλοι. Κοιτάξτε, εγώ έχω γράψει ένα άρθρο γι' αυτό από το καλοκαίρι. Δεν έχω πέσει τελείως μέσα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Διότι οι διαφορές μας τελικά με πολλά κράτη του δικού μου δεν είναι πολύ μεγάλες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Εμείς είμαστε στην πίνακα από δημοσίευση χθες Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 72%, πάντα μιλάμε για τον ενήλικα πληθυσμό. Η Αυστρία που συζητάγαμε πριν στο 74%. Έτσι, δεν είναι τεράστια η διαφορά αυτή. Ναι. Η Δανία, η Γερμανία, που είναι. Η Γερμανία είναι στο 75%. Ναι, είναι οι πιο βόρειες χώρες που είναι. Οι χώρες που έχουν πάει πραγματικά πολύ καλά είναι η Ιρλανδία, μάλιστα, είναι η Πορτογαλία, είναι η Μάλτα, είναι η Δανία, είναι το Βέλγιο, είναι η Ισπανία. Αυτές είναι οι χώρες που είναι πάνω όλες από 85%. Έχουμε μεγάλη διαφορά. Οι άλλες χώρες σχετικά κοντά είμαστε. Έτσι, δηλαδή εντάξει, η Κύπρος είναι 80% και εμείς το 82%. Είναι 8%, αλλά και μικρότερος πληθυσμός. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα μας και σε αυτό δεν έχει πάει τόσο χάλια όσο νομίζουμε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.